περιγεννητικές λοιμώξεις και τα νοσήματα απασχολούν τις περισσότερες γυναίκες σε κάθε ηλικία. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε σήμερα με τη γυναικολόγο κυρία Έλληνα Κελετζιάν. Κυρία Κελετζιάν, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε πόσο συχνές είναι οι περιγεννητικές λοιμώξεις, οι βακτηριακές ή οι ογενείς και πώς αντιμετωπίζονται. Οι περιγεννητικές λοιμώξεις, δηλαδή οι λεγόμενες κολπίτιδες, είναι το πιο συνηθισμένο πρόβλημα που ταλαιπωρούν τις περισσότερες γυναίκες σε κάποια φάση της ζωής τους. Είναι κολπίτιδες οι οποίες μπορούν να παρουσιαστούν σε οποιοδήποτε στιγμή, αλλά είναι πιο συχνές στους καλοκαιρινούς μήνες. Να δούμε λίγο τις βακτηριακές λοιμώξεις. Η αιτία των βακτηριακών λοιμώξεων πιο πολλές φορές είναι ο μόφωλος του κόλπου, δηλαδή η λεγόμενη Gardnerella vaginalis, η οποία μπορεί να προκαλέσει διάφορα συμπτώματα, διάφορες ενοχλήσεις στη γυναίκα, όπως η έκρηση από το κόλπο, το κνισμό, μπορεί να προκαλέσει και δύσοσμη έκρηση από το κόλπο. Εντάξει. Αυτά λοιπόν πρέπει να την υποψιάσουν τη γυναίκα. Ναι, η γυναίκα πρέπει μόνη της να το καταλάβει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ότι υπάρχει κάποιες περίεργες εκκρίσεις και να απευθυνθεί στον γυναικολόγο. Και όταν είναι η ογενής η λίμωξη, ποιες είναι πρώτα απ' όλα και μετά μας δίνουν τα ίδια συμπτώματα? Υπάρχει μια διαφορά στις υγιεινές λοιμώξεις ό,τι αφορά από τις βακτηριακές και άλλες λοιμώξεις που προκαλούν τις κολπίδιδες. Δεν είναι τόσο συχνές όσο ας πούμε κτασικές και βακτηριακές λοιμώξεις. Στις υγιεινές λοιμώξεις είναι ο έρπιτας των γεννητικών οργάνων, ο οποίος μεταδίδεται σεξουαλικώς και επίσης είναι ο ιός του HPV, γνωστός ο ιός των κονδυλωμάτων. Επίσης είναι σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Και πάρα πολύ συχνός. Πλέον ναι. Γι' αυτό κάθε χρόνο οι γυναίκες πρέπει να κάνουν το τεστ ΠΑΠ τους, ώστε να βρούμε αν έχουν τον ιό. Και κάποια άλλα και πιο στοχευμένα τεστ, το HPV τεστ. Ναι, υπάρχουν το HPV DNA τεστ, υπάρχει το τεστ ΠΑΠ της υγρής φάσης. Γενικά αυτά έχετε είναι εργαλεία για να διαγνώσετε πλέον κάποιες τέτοιες λοιμώξεις γρήγορα και με ασφάλεια? Εννοείται. Αν υπάρχει μια υποψία για το HPV, πάντα γίνεται κολποσκόπηση, παίρνουμε μια βιόψη από το τράχυλο της μήτρας, το στέλνουμε για ιστολογική εξέταση. Και πάντα βρίσκουμε αν υπάρχει όντως ιός και σε ποια φάση βρίσκεται, δηλαδή σε ποια προκαρκινική φάση πλέον βρίσκεται η βλάβη το οποίο υπάρχει στο τράχυλο από τον ιό. Άλλες λοιμώξεις έχουμε άλλου είδους πέρα από τις βακτηριακές και τις ιογενείς? Οι πιο συχνές είναι μυκητιασικές λοιμώξεις. Οι 75% των λοιμώξεων είναι μυκητιασικές. Είναι οι πιο συχνές, οι οποίες ταλαιπωρούν τις γυναίκες, τις περισσότερες γυναίκες. Δηλαδή, οι μυκητιασικές κολπίτιδες παρουσιάζουν πόνο, παρουσιάζουν ερυθρότητα, παρουσιάζουν λευκή παχύρευστη έκρηση από το κόλπο. Δηλαδή, όπως λέμε, σαν κομμένο γάλα, σαν κομμένο γιαούρτι. Το οποίο οι γυναίκες το καταλαβαίνουν άμεσα. Εδώ τα συμπτώματα διαφέρουν, δηλαδή, δεν είναι πιο έντονα, οπότε σίγουρα θα υποψιάσουν. Ναι, είναι πιο έντονα όταν υπάρχουν πιο έντονη μυκητίαση. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν η γυναίκα απευθύνεται στον γυναικολόγο. Ο γυναικολόγος συνήθως τι συνιστά? Ανάλογα με την περίπτωση. Ανάλογα με την περίπτωση, πρώτα πρέπει να γίνει μια καλλιέργεια του κολπικού υγρού και να σταλθεί για μικροβιολογική εξέταση. Από εκεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα, η γυναίκα θα πάρει την κατάλληλη θεραπεία. Η θεραπεία συνήθως είναι ή κάποιες κρέμες υπόθετα κολπικά και κάποια χαπάκια από το στόμα ή αντιβίωση ή αντιμυκτιακά, ανάλογα με την περίπτωση. Τι λάθος κάνουμε όλες οι γυναίκες συνήθως και διαταράσσουμε την φυσιολογική χλωρίδα του κόλπου? Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε ώστε να μην διαταράσσουμε τη φυσιολογική χλωρίδα του κόλπου είναι κολπικές πλύσεις με αντισηπτικά διαλύματα, η χρήση αρωματικών σαπουνιών επίσης, να μην φοράμε πολύ στενά εσώρουχα, επίσης η χρήση του ταμπών μπορεί να προκαλέσει κολπίδιδες, και να περιορίσουμε τα σερβετάκια στους καλοκαιρινούς μήνες. Και να τρώμε και πολλά γιαουρτάκια και δηλαδή, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ώστε να εμπλουτίζουμε το κόλπο μας με τους γαλακτοβάκελους. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μια και είπατε καλοκαιρινούς μήνες, οι περισσότερες λοιμώξεις βρίσκονται σε έξαρση αυτήν την εποχή. Υπάρχουν περισσότερες αιτίες που τις προκαλούν, δηλαδή. Ναι. Να αναφερθούμε σε κάποιες αυτές και αν είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι ώστε να προλάβουμε κάποιες λοιμώξεις ή τουλάχιστον να μην τις προκαλέσουμε με δικές μας πράξεις παραλήψεις. Ωραία. Όπως είπατε, στους καλοκαιρινές μήνες έχουμε μια έξαρση των λοιμώξεων. Οι πιο συχνές είναι μυκητιασιακές λοιμώξεις ή βακτηριακές λοιμώξεις. Επίσης, μετά τις διακοπές έχουμε και κάποιες σεξουαλικά μεταδεδομένες λοιμώξεις όπως και τα χλαμίδια. Μάλιστα. Εντάξει, αυτά που πρέπει να προσέχουμε το καλοκαίρι είναι: όταν πάμε στις παραλίες, όταν κάνουμε το μπάνιο μας, πρέπει να αλλάξουμε το μαλλιό μας. Να μην παραμένουμε με βρεγμένο μαλλιό. Τουλάχιστον
να αλλάζουμε το κάτω μέρος του μαγιό μας. Εντάξει. Όταν ξαπλώνουμε στις ξαπλώστρες στον άμμο, πάντα πρέπει να έχουμε την πετσέτα μας, πάνω στην πετσέτα να ξαπλώνουμε. Δεύτερο, να μην χρησιμοποιούμε, όπως είπαμε και πριν, σερβετάκια. Και επίσης, όταν έχουμε επαφές, μόνο με προφυλακτικό. Πολύ σωστά. Ωραία, λοιπόν, ενημερώνουμε μεγαλύτερες και μικρότερες γυναίκες για το τι πρέπει να κάνουν. Αν αφαιθεί ένα τέτοιο πρόβλημα και δεν πάει αμέσως η γυναίκα στο γιατρό, μπορεί αυτό να υποτροπιάσει, να χειροτερέψει και σε τι στάδιο δηλαδή μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα? Βέβαια, μπορεί να χειροτερέψει αυτό το πράγμα. Η γυναίκα θα έχει πολλά έντονα ενοχλήματα. Άλλους κινδύνους, πιο σύνθετους. Η κίνδυνη είναι, μπορεί να υπάρχει η λίμωξη να, να έχει μια ανιούσα πορεία, να πάει προς τα πάνω, προς την πιέλα, να προκαλέσει πυελική φλεγμονή, όπως μπορούν να κάνουν τα χλαμίδια και να προκαλέσουν και στηρότητα. Άρα λοιπόν καλύτερα νωρίς, με τα πρώτα συμπτώματα που θα δούμε, άλλωστε μας αναφέρατε και πολλά από αυτά, πηγαίνουμε στο γιατρό, ενημερωνόμαστε, γίνεται η διάγνωση, μας δίνει θεραπεία και μετά προσέχουμε να μην το ξαναπάθουμε. Ναι, αυτό είναι. Πολύ ωραία λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.